Έχεις να μας πεις κάτι για τις μέλισσες. Λοιπόν, έχω να σας πω κάτι για τις μέλισσες, καθώς η Μελίνα Ισαμπάνη έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη στο περιοδικό Glow, το οποίο είπε, που θα αρχίσετε να βλέπετε και φωτογραφίες, ότι πολλές φορές υπάρχουν διαρροές οι οποίες είναι λανθασμένες, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχουν στοιχεία της ιστορίας που βγαίνουν και αυτό λίγο γενικώς βγαίνουν λίγο νωρίτερα από ό,τι θα ήθελαν οι δημιουργοί. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για το πότε τελειώνει το σύριαλ ή πότε δεν τελειώνει το σύριαλ. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι πέρα από την ιστορία του Γιάννη του Στάνκογλου, τον οποίο να ξέρετε ότι θα βλέπουμε για πάρα πολύ καιρό, ίσως μέχρι και τα Χριστούγεννα του 2020. Μέχρι το 150, έτσι. Ακριβώς. Αυτό όπως μου σημαίνει το λέει και την επόμενη σχεδόν χρονιά. Τη μισή πήγαμε. Αναγκαστικά, τώρα. Γιατί δεν θα έχουμε το φινάλε που ήταν προγραμματισμένο να έχουμε φέτος. Εγώ λοιπόν σήμερα θέλω να σας αποκαλύψω μια καινούργια ωραία ιστορία, η οποία θα έρθει στις οθόνες μας με το καλό, πιστεύω κατά το τέλη Μαΐου με Ιούνιο, θεωρώ. Λοιπόν, υπάρχει ένας νεαρός υφασματέμπορος, ο οποίος είναι και εμφανίσιμος. Υφασματέμπορος. Ο οποίος είναι και εμφανίσιμος, έχει και τον τρόπο του ενός χρήματα. Το όνομά του είναι Ιορδάνης και ο Ιορδάνης λοιπόν είναι το μεγάλο προξενιό που έχει στην Δρόσο μέσω της κυρίας Ρίξος. Ο οποίος Ιορδάνης όμως είναι μόνο ότι είναι εμφανίσιμος. Είναι εμφανίσιμος, έχει τον τρόπο του, αλλά γνωρίζει και το μυστικό της εγκυμοσύνης. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αν του δώσει και πει ναι η Δρόσο αυτό το προξενιό που τη κάνουμε στον Ιορδάνη, το σχέδιο που έχουν καταστρώσει με τη Μυρσίνη και την αδερφή της, την Αθημίνα, θα τυναχθεί όλο στον αέρα, θα γίνει ένα τρομερό μπλέξιμο και θα κινδυνεύσουν ακόμα και οι σχέσεις των. Άρα μπορεί να κρατήσει το παιδί της και να το μεγαλώσει με τον υφασματέμπορο. Όπως ακριβώς το είπε. Δηλαδή, εάν τελικά όλα πάνε κατευχή και πει το ναι σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον προξενιό που της κάνει η κυρία Ρίζο, δεν ξέρουμε. Εάν το πει πάντως, αυτό σημαίνει ότι θα. Εγώ πιο λογικό το βρίσκω ιστορίες. Από το να αφήσει το παιδί της να το μεγαλώσει. Ναι, είναι σπαρακτικό αυτό το σενάριο. Όχι ότι δεν έχει συμβεί στη ζωή, φυσικά. Αλλά πιο λογικό το βρίσκω. Μα και γι' αυτό, παιδιά, λέμε ότι η Μελίνα μαζί με όλη την ομάδα και το σύζυγό της και την ομάδα τους είναι τρομερά ανατρεπτική σε αυτά που σκέφτονται για το σύριαλ και δεν ξέρω αν τελικά τα πράγματα θα πάνε έτσι όπως τα έχουμε δει μέχρι. Αρούλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.